Θα πάω σε έναν άλλον εκλεκτό φιλοξενούμενο, νομικό και διδάκτορα του Δημοσίου Δικαίου και της Πολιτικής Επιστήμης του Αριστοτέλειο, τον κύριο Θέμη Τζίμα. Καλημέρα κύριε Τζίμα. Γεια σας, καλημέρα σας. Κύριε Τζίμα, είμαστε σε περίοδο θεάτρου παραλόγου, σουρεαλισμού, σουρεάλ μάλλον, καν σουρεαλισμού. Ή είναι αυτή η μετάβαση στη νέα πραγματικότητα που θα πρέπει οι κοινωνίες να τη θεωρούν κανονικότητα, ξεκινώντας από την Ελλάδα? Είμαστε σε ένα σταυροδρόμι που από τη μια υπάρχει δυστοπία, η οποία έχει ξεκινήσει, και από την άλλη υπάρχει η, θέλετε να το πείτε, εξέγερση, θέλετε να το πείτε επανάσταση, θέλετε να το πείτε πρόοδος, τέλος πάντων η ανατροπή αυτού του πράγματος που δομείται ήδη. Δηλαδή η δυστοπία είναι εδώ. Και η δυστοπία έχει μέσα τη στοιχεία κωμικοτραγικά, έχει στοιχεία εντελώς τραγικά, έχει, κυρίως όμως έχει στοιχεία μιας πολύ βαθιάς παρακμής. Μιας παρακμής που συμβολοποιείται μέρα με την ημέρα σε όλα τα θεσμικά φόρα, διότι το τελευταίο φρούτο το οποίο συζητάμε, θα μου πείτε εσείς τώρα και σωστά ως νομικός, πρόταση είναι, εισαγγελέως, δεν είναι απόφαση δικαστηρίου, και να μην ξεχνάμε τα στοιχεία στον νομικό πολιτισμό. Ναι, αλλά δεν δίνει έναν τόνο. Και μιλάω για αυτή την ιστορία με τη 12χρονη, όπου ο μαστροπός Νταβατζής είναι διευκολυντής. Ναι. Κοιτάξτε, έχετε δίκιο και θα σας πω και ποια είναι, λέω ότι έχετε δίκιο. Εγώ δεν έχω παρακολουθήσει την υπόθεση, δεν μπορούσαμε να την παρακολουθήσουμε έτσι κι αλλιώς, ήταν και κλεισμένο το θερό. Άρα η θέση για αυτήν καθ' αυτήν την υπόθεση δεν μπορώ να εκφέρω. Μπορώ να εκφέρω όμως θέση για το επίπεδο της ελληνικής δικαιοσύνης, και ως νομικός και κυρίως ως πολίτης, και να πω ότι είναι το έλλειμμα αξιοπιστίας των πολλών προς τη δικαιοσύνη είναι τεράστιο και είναι και πάρα πολύ δικαιολογημένο. Έχουμε μια τρομερά ταξική δικαιοσύνη, έχουμε δικαιοσύνη ανώτατη λειτουργή της οποίας έχουν συγγενικές ή επαγγελματικές σχέσεις με την κυβέρνηση, ενώ τα παιδιά τους, αλλά όταν έχουν τα παιδιά σου έχεις και εσύ ο ίδιος. Έχουμε δικαστικούς λειτουργούς ανωτάτους που κατηγορούσαν οι μισοί τους άλλους μισούς συναδέλφους τους για παρακρατικές μεθοδεύσεις και οι δεύτεροι τους πρώτους για ανοιχτή διαφθορά. Άρα ακόμα και μισή αλήθεια να υπάρχει σε αυτά, το μισό ανώτατο δικαστικό σώμα είναι διεφθαρμένο. Αυτό το λένε μεταξύ τους, έτσι, θυμίζω τις αλληλοκατηγορίες τις οποίες είχαμε με Παπαγγελόπουλο και τα λοιπά. Έχουμε κινήσεις διώξεων οι οποίες είναι τρομερά περίεργες και προβληματικές. Έχουμε υποθέσεις όπως των Τεμπών που η δικαιοσύνη είναι απογοητευτικότατη μέχρι τώρα. Δεν είναι μόνο η Βουλή, και κάνετε πάρα πολύ καλά που κρατάτε το θέμα στην επικαιρότητα, και όχι μόνο το κρατάτε στην επικαιρότητα, το κρατάτε εσείς προσωπικά και έτσι όπως πρέπει να κρατιέται, να βγαίνουν στοιχεία. Και έχουμε βεβαίως και αυτή την υπόθεση 12χρονης, η οποία είναι μια βρωμερή υπόθεση από την αρχή. Όχι μόνο προφανώς γιατί έγινε αυτό που έγινε από μόνο του, αλλά και γιατί οι φήμες οι οποίες έχουν διακινηθεί για το ποιοι ήταν στο πελατολόγιο του συγκεκριμένου ανθρώπου είναι αδιανόητες, και ουδέποτε από ό,τι αντιλαμβάνομαι έγινε επαρκής έρευνα για αυτές. Τουλάχιστον από όσο αντιλαμβάνομαι εγώ. Mm-hmm. Δηλαδή δεν μπορεί να υπάρχει σήμερα μία όποια εφημερίδα, δεν έχει σημασία αν εμένα είναι του γούστου μου ή όχι, η οποία βγαίνει και κατονομάζει ένα συγκεκριμένο επιχειρηματία. Του λέει αυτός είδα στο πελατολόγιο της 12χρονης. Όποιος διάβαζε τα πρωτοσέλιδα είδε ποια εφημερίδα και για ποιον μιλάει. Πού είναι ο εισαγγελέας? Ναι. Πού είναι η μηνύτης? Δηλαδή θα βγει ένας για μένα και θα πει ότι ήμουνα πελάτης του κυρίου Μίχου και δεν θα του κάνω αμέσως μήνυση? Είναι δυνατόν να υπάρχει στη χώρα η ίδια εφημερίδα να λέει ότι ο ανιψιός του Πρωθυπουργού και υπεύθυνος του ιδιαίτερου γραφείου του έχει πει, το έχει γράψει η ίδια εφημερίδα, ότι ήταν αρχηγός της μαφίας περίπου. Και ούτε εγώ θα πω ο αδίκως λιδωρηθής άνθρωπος μηνύει την εφημερίδα, ούτε ο εισαγγελέας καλεί
τον ιδιοκτήτη της εφημερίδας να πάει να καταθέσει. Πού τα ξέρεις αυτά? Πού τα έχουμε δει αυτά σε στοιχεία? Πώς να το πω, όχι σε κράτος δικαίου, σε κράτος προσχημάτων αυτά δεν γίνονται. Μιλούμε ότι για το κέντρο της εκτελεστικής λειτουργίας, για το κέντρο της δικαστικής λειτουργίας. Κύριε Τζίμα, θίγεται ένα θέμα που ελάχιστοι τολμούν να το κάνω. Οφείλω να το πω αυτό, γιατί και η δική μας απορία είναι ένα χρόνο μετά. Ένα χρόνο μετά. Εντάξει, οι πολιτικές και οι υπηρεσιακές προσπάθειες συγκάλυψης, για παράδειγμα στα Τέμπη. Εντάξει. Ναι, αλλά από την πρώτη στιγμή έχει παρέμβει, υποτίθεται, στο θέμα η δικαιοσύνη. Και όταν ο δικηγόρος, το συγγενό, ένα παράδειγμα δίνω, λέει ότι έχει εγγράφος πια ότι ουδέποτε εξοδόθηκε εντολή από καμία ανακριτική αρχή για δέσμευση του χώρου από την πρώτη στιγμή στο έγκλημα των Τεμπών. Με συγχωρείτε. Α, παρεμπιπτόντως μια είδηση που τρέχει τώρα. Βρέθηκε η φόρμουλα. Αποσύρεται από το ευρωψηφοδέλτιο η κυρία Αν Μισέλα Σιμακοπούλου. Και από ό,τι φαίνεται το θέμα της διαρροής, το λέω για τους ακροατές, από το Υπουργείο Εσωτερικών, των στοιχείων, των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων των ομογενών, θα σταματήσει εδώ. Εγώ εξακολουθώ να ρωτώ. Καλά, χάκαρε τα στοιχεία του Υπουργείου Εσωτερικών, η Ευρωβουλευτής έχει τέτοια ικανότητα, ή τις πήγανε πακέτο και ποιος είναι ο υπεύθυνος? Μην κλείσει εκεί το θέμα. Ελάτε, κύριε Τζιμά. Ναι, ξέρετε, όταν έχει γίνει κάτι τόσο χοντρό στα Τέμπη, να εξαφανιστούν βαγόνια, να μπαζωθεί τόπος εγκλήματος, αναρωτιέμαι, δεν έχει γίνει μια ΕΔΕ? Να δούμε, ρε παιδί μου, ποιος έδωσε αυτήν την εντολή? Ποιος πλήρωσε τον εργολάβο πρώτα απ' όλα? Αυτός ο εργολάβος κάπως πληρώθηκε. Αντιστοίχως εδώ, στην υπόθεση εννοώ της 12χρονης, η οποία είναι μια πάρα πολύ βρωμερή υπόθεση. Και είναι μια πάρα πολύ βρωμερή υπόθεση, διότι δεν είναι τυχαίο ότι αυτή η υπόθεση στήθηκε στον Κολωνό. Στήθηκε δηλαδή εις βάρος ενός παιδιού από τα πιο λαϊκά στρώματα, τα πιο υποβαθμισμένα στρώματα της, τα οποία επίτηδες κρατιούνται σε αυτή την υποβάθμιση. Είναι από αυτά τα στρώματα, ξέρετε, που θα πρέπει να κάνουν πια οικονομίες πολλών ετών για να πάνε να χειρουργηθούν σε ένα δημόσιο νοσοκομείο, σε ένα ιδιωτικό, σε ένα δημόσιο. Λοιπόν, αν χρειαστεί κάτι. Σε αυτή την περίπτωση, ποιοι είναι δυνατόν να λέμε ότι σε ένα τέτοιο τεράστιο κύκλωμα οι συλλήψεις είναι μόνο αυτές οι οποίες έγιναν? Η αστυνομία στα σοβαρά δεν μπόρεσε να δει ποιοι άλλοι ήταν στο πελατολόγιο? Τι είναι αυτοί οι άνθρωποι, αν ήξεραν, αν δεν ήξεραν, τι ήξεραν και πάει λέγοντας. Και υπάρχει και κάτι πάρα πολύ επικίνδυνο. Επαναλαμβάνω, δεν ξέρω την υπόθεση. Δεν μπορώ να καταλάβω τι θα πει διευκολυντής εκπόρνευσης ανήλικη. Δεν ξέρω τι θα πει ήμουν ερωτευμένος με ανήλικη και ταυτοχρόνως την εξέδιδα. Δεν καταλαβαίνω αυτές τις έννοιες πώς γίνεται. Δεν λέω αν πρέπει ή δεν πρέπει να καταδικαστεί όποιος κατηγορούμενος. Το τηρώ με ευλαβική αφήβεια. Γιατί όντως ούτε δικάζει το κοινό περί δικαίου αίσθημα. Να το πω αυτό στον νομικό πολιτισμό. Άλλο αυτό. Και να θυμόμαστε πάντα την υπόθεση Δουρή, ο οποίος εκτελέστηκε στις φυλακές και από ό,τι φαίνεται μάλλον δεν ήταν τουλάχιστον ο κύριος ένοχος. Βέβαια τα ξεχνάμε αυτά. Λοιπόν, και έχω επίσης και μία τρομερή απέχθεια προς τα λιθαρίσματα, είτε δια φυσικής βίας είτε δια του πληκτρολογίου. Λέω όμως ότι αυτές οι νομικές κατασκευές σε μένα δεν βγάζουν νόημα. Μπορεί κάποιοι άλλοι νομικοί να τις καταλαβαίνουν καλύτερα. Δεν ξέρω. Με όλα αυτά, με αυτή την εικόνα στο εσωτερικό, κοιτάξτε, κύριε Τζίμα, βγαίνει μια Ευρωπαία εισαγγελέας. Δεν θεωρώ ότι είναι θέσφατο, αλλά είναι Ευρωπαία εισαγγελέας. Ευρώπη είμαστε. Στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Και λέει, εδώ μας εμποδίζουν να διερευνήσουμε ουσιαστικά τα Τέμπη. Και δεν κουνιέται φύλλο. Δεν υπάρχει αντίδραση καν. Να θυμίσω λίγο το εξής. Νοβάρτης, καμία δίωξη. Όχι καμία δίωξη, καμία ποινή για την Νοβάρτης. Παρακολουθήσεις, καμία ποινή. Τέμπη, κατά τη Βουλή, τίποτε το επιλήψιμο. Κατά την πλειοψηφία της Βουλής, δηλαδή κατά τη Νέα Δημοκρατία. Τίποτε το επιλήψιμο. Με συγχωρείτε, θέλουμε πολύ περισσότερα πράγματα για να καταλάβουμε
ότι δεν είναι μόνο ότι έχουν καταρρεύσει οι πυλώνες του κράτους δικαίου σε αυτή τη χώρα, ή σχεδόν έχουν καταρρεύσει. Για να μην πάω σε υποθέσεις μαφίας και τα λοιπά που συζητούσαμε και μαζί, θυμόμαστε όλοι εκείνο τον κύριο που είχε δολοφονήσει κάποιον, μετά τον πήρε ο Ολυμπιακός στη δούλεψή του και μετά βρέθηκε με ένα αυτοκίνητο του ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, από τις πολλές υποθέσεις, υπόθεση Καραϊβάζ κτλ. Θέλουμε πολύ για να καταλάβουμε ότι αυτό το κράτος που λειτουργεί με παρακρατικό τρόπο, κάποια στιγμή είτε σε ένα νοσοκομείο, είτε σε ένα σιδηρόδρομο, είτε σε ένα δρόμο, είτε σε μια ατυχία μας, θα αφαιρέσει και τη δική μας ζωή ή τη ζωή των παιδιών μας, ή θα μας αφαιρέσει τα εισοδήματά μας, ή θα μας αφαιρέσει την κοινωνική μας φήμη. Μα το έχει κάνει με τόσους συνανθρώπους μας, τους έχει αλέσει. Λέει, δεν είναι ένα θέμα γενικό. Ξέρετε, περιορισμένο, είχαμε μία υπόθεση, υπάρχει στην Αμερική, η υπόθεση Epstein. Είναι μία πολύ βρώμικη υπόθεση, αλλά το αμερικανικό σύστημα δεν είναι κανένα πρότυπο, κάθε άλλο. Θέλω να πω όμως ότι σε κάθε κράτος, από το πιο αναπτυγμένο μέχρι το λιγότερο αναπτυγμένο, υπάρχουν δυστυχώς σκοτεινοί φύλακες, οι οποίοι δεν αγγίζονται εύκολα. Ένα τεράστιο πρόβλημα. Εδώ υπάρχει κάτι ακόμα χειρότερο. Πεθαίνει κόσμος από τη λειτουργία του κράτους. Είτε Έλληνες είτε ξένοι. Κύριε Τζίμα, πρέπει να σας πω ότι έχω βροχή εδώ ερωτημάτων και κάποιος που σας άκουσε, ο Σωτήρης, λέει το μέσο που επικαλείται ο κύριος Τζίμας, όλοι καταλάβαμε, έχει πει πολύ πιο βαριά, με την έννοια, και όχι με την έννοια είπα και ξύπα και έβαλα και ένα παπάκι να μην είναι μηνύσιμο, με μαρτυρίες, όνομα, επίθετο, τηλέφωνο. Το ένα στα εκατομμύρια να είναι αλήθειες έπρεπε να πέσει το σύμπαν. Γενικώς στην Ελλάδα πολιτικό σύστημα και θεσμικές λειτουργίες είναι σε αφασία, σκοπιμός. Δεν καταλαβαίνουν κάποιοι, αισθάνονται ότι μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Δεν τους ενδιαφέρει καν η κοινωνία, αλλά στο όνομα της οποίας λειτουργούν. Τι συμβαίνει, πώς το αναλύει? Νομίζω ότι ζούμε μια νέα εκδοχή του κράτους της δεκαετίας του 50. Το σύστημα εξουσίας θεωρεί ότι έχει πιθαναγκάσει σε συνένεση και ότι έχει αδρανοποιήσει τα λαϊκά στρώματα, δηλαδή αυτά από τα οποία όταν ξεσηκώνονται κινδυνεύει. Θεωρεί ότι δεν έχει αντίπαλο, θεωρεί ότι έχει την πλάτη του απολύτως καλυμμένη από τον ξένο παράγοντα και τα πολύ ισχυρά οικονομικά συμφέροντα, ενώ η πολιτική πτυχή του συστήματος εξουσίας, ότι έχει απολύτως καλυμμένη την πλάτη της, διότι κάνει πολύ πρόθυμα όλες τις δουλειές που εντέλεται να κάνει, και ως εκ τούτου δείχνει μία ολοένα μεγαλύτερη αλαζονία και πολύ και ολοένα μικρότερη διάθεση έστω να σώσει τα προσχήματα. Το ότι υπάρχουν πολιτικά πρόσωπα, βουλευτές της συμπολίτευσης, που βγαίνουν και λένε για τα Τέμπη ότι φτάνει πια και πολύ ασχοληθήκαμε, πήραμε 41% και μην ασχολείστε, υπήρχαν νεκροί καταπλακωμένοι ή μηθανείς καταπλακωμένοι και εμείς πήγαμε από πάνω και τα μπαζώσαμε. Γιατί έχει υποθεί και αυτό το εξωφρενικό, ότι μπαζώσανε οι κοντανούς. Λοιπόν, και προσέξτε, δεν εκδιώκονται ούτε καν από την κοινοβουλευτική ομάδα. Αυτό δείχνει ότι το σύστημα εξουσίας είναι τόσο αλαζονικό, έχει τόσο αποικιακή αντίληψη απέναντι στον ελληνικό λαό, ώστε θεωρεί ότι μπορεί να σου πει ναι, εγώ σε σκότωσα και μην μιλάς. Θέλω να προχωρήσω τη συζήτηση σιγά σιγά και θα την πάω ως εξής. Λέει εδώ ο Νίκος, να σας θυμίσω, λέει, κύριε Τζίμα, χρηματισμός ευρωβουλευτών Καηλή και ΣΥΑ. Μιλάμε για ένα γεγονός που αφορά κατ' εξοχήν το σκληρό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ασχολήθηκαν νομικοί και δικαστές που δεν ήταν Έλληνες ούτε επηρεάζονταν από την Ελλάδα. Το αποτέλεσμα ποιο ήταν? Θέλω να πω, λέει, το πρόβλημα μήπως είναι γενικότερο. Σαφώς και υπάρχουν θεσμοί και άνθρωποι που θέλουν να υπηρετήσουν το λειτουργήμά τους, αλλά αποτελούν τη μειοψηφία. Μήπως η παρακμή και η κατάπτωση είναι γενικευμένη στον κόσμο που ζούμε? Προσέξτε, ξεχνάμε τι γίνεται με την Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, την οποία την προστατεύουν από το να πάει στην Ευρωβουλή να καταθέσει για μια πιθανή απάτη εκατοντάδων ή και δισεκατομμυρίων ευρώ, στην οποία ποιος άλλος φημολογείται ότι μπορεί να εμπλέκεται? Ο άνθρωπος τον οποίο έσπευσε να βραβεύσει πρόεδρος της Δημοκρατίας.
ένα γιγαντιαίο σκάνδαλο η προμήθεια των εμβολίων από την Pfizer και όχι μόνο. Τουλάχιστον έτσι βγαίνει μέσα από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Και η Φόντερ Λάιεν είναι υπό απόλυτη ασυλία και προστασία. Φυσικά η διαφθορά είναι γιγαντιαία. Είναι κομμάτι παρακμής, το οποίο προκύπτει από τι. Η ελίτ του 1% διεθνώς αισθάνονται ότι πια δεν έχουν να λογοδοτήσουν και δεν χρειάζονται κανέναν απολύτως από το υπόλοιπο 99%. Παρά μόνο ως καταναλωτές παύλα υπηκόους. Και αυτή είναι και η μεγαλύτερη βόμβα, η οποία μετράει αντίστροφα, στα θεμέλια των κοινωνιών και εν προκειμένου των δυτικών κοινωνιών. Πάρα πολλά πράγματα από αυτά που βλέπουμε δεν είναι τίποτα περισσότερο από την ακόμη ευρισκόμενη σε σύγχυση, αλλά στον πυρήνα της δίκαιη, διαρκώς διωγγούμενη δυσφορία της συντριπτικής πλειοψηφίας έναντι ενός κατεστημένου, το οποίο κλέβει, λαιλατεί, δολοφονεί, κάνει ό,τι θέλει σε διεθνή κλίμακα και φυσικά και σε εγχώρια, θεωρώντας ότι δεν έχει να λογοδοτήσει σε κανένα. Μέσα σε όλα αυτά έχουμε γεωπολιτική, γεωοικονομική και τεχνολογική μετάβαση, αλλαγή, το είπατε στην αρχή. Αλλά αν τα συνθέσεις και τα ανασυνθέσεις όπως το κάνουν, νομίζω ότι τα πράγματα δεν είναι διόρου ελπιδοφόρα. Δηλαδή, οικονομίες πολέμου. Άλλοι προετοιμάζονται για πολέμους. Ο Μακρόν έχει φορέσει και το χακί ήδη. Δεν ξέρω αν το κάνει για λόγους εσωτερικής κατανάλωσης. Η Ελλάδα ρίχνει drones στον Χούθη, αλλά δεν λέει τίποτα για τα drones της Τουρκίας και είναι καλή διακήρυξη των Αθηνών και πάμε παρακάτω. Τώρα μας λέει και το Υπουργείο Άμυνας της γείτονος χώρας ότι να δούμε τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης με κάζους μπέλη και γαλάζια πατρίδα στο τραπέζι. Τα βάζω έτσι σκόρπια. Στην Ουκρανία γίνεται το ανάγνωσμα. Στη Γάζα συζητάνε από ανθρωπιστικούς διαδρόμους και εκεχηρία και όλο τυχαίως, όσο περνάει ο χρόνος, ο Νετανιάχου το λέει με ένα απλό τρόπο. Θα μπούμε και στη Ράφα να τελειώνουμε. Και παρεπιπτόντως, χθες έπεσε άλλη μια βόμβα εκεί που μαζεύονταν για να πάρουν την ανθρωπιστική βοήθεια. Ωραίος κόσμος, κύριε Τζίμα. Γενικώς, όλος ο πλανήτης, δεν ξέρω κανέναν. Όλοι οι παίκτες ισχύως. Ναι, κοιτάξτε, η Ελλάδα είναι σε μια φάση αποικίας. Η Ελλάδα είναι μια αποικία. Φυσικά και θα στείλει λοιπόν, γιατί η διαταγή είναι να στείλει να κυνηγάει τα ντρόν του Χούθη για να βοηθήσει το Ισραήλ να διαπράξει τη γενοκτονία του. Αλλά εννοείται ότι ούτε κατά διάνοια θα πλησιάσουν για τέτοιες αποστολές τα ελληνικά πλοία την Κύπρο. Αλλά για να το αναλύσουμε γιατί συμβαίνει αυτό, θα πρέπει να κρατάμε αυτή τη βασική αρχή, ότι η Ελλάδα είναι ένα κυρίαρχο κράτος. Είναι μια αποικία. Υβριδικού τύπου, νέου τύπου, άτυπη, αλλά αποικία είναι. Λοιπόν, έχει ένα ελληνόφωνο σύστημα εξουσίας, το οποίο έχει τα συμφέροντα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό του ζητούν οι Ηνωμένες Πολιτείες να κάνει, αυτό κάνει. Αν του ζητήσουν να εκχωρήσει ένα κομμάτι της επικράτειάς μας, θα δυσκολευτεί λίγο παραπάνω προφανώς, αλλά τελικώς θα βρει έναν τρόπο να το κάνει, όπως βρήκε τον τρόπο να το κάνει μέσω της Χούντας και του 1974. Ο Μακρόν, το ότι είναι ένας τυχοδιώκτης είναι γνωστό, αλλά αυτό πρώτα απ' όλα δεν είναι καθόλου παρήγορο, δηλαδή ότι και για λόγους εσωτερικής κατανάλωσης μιλάει υπέρ της εμπλοκής γαλλικών στρατευμάτων στη Ρωσία. Ίσα-ίσα αυτό το κάνει ακόμη πιο δύσκολο το όλο θέμα, γιατί το συνδέει και με τη δική του προσωπική επιβίωση. Είναι όμως και ο λαγός της Δύσης, ένας από τους λαγούς, μαζί με τους επικεφαλείς των Βαλτικών χωρών, της Τσεχίας κτλ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και κατά συνέπεια και ευρύτερα η Δύση είναι σε ένα μεγάλο αδιέξοδο, διότι τον πολυδιαφημισμένο πόλεμο της στην Ουκρανία τον χάνουνε. Και χάνουνε και όλα τα οικονομικά ωφέλη αν χαθεί ο πόλεμος, τα οποία προσδοκούσαμε έχουν από μια ηθημένη Ρωσία. Ως εκ τούτου υπάρχει ένα ισχυρό ρεύμα μέσα στη λεγόμενη Δύση, το οποίο είναι αποφασισμένο να διακινδυνεύσει ακόμη και έναν μεγάλο, τεράστιο συμβατικό πόλεμο, ίσως και έναν περιορισμένο πυρηνικό πόλεμο, προκειμένου να διευκολύνει τα σχέδιά του. Για διαφόρους λόγους ο Μακρόν είναι ο λαγός σε αυτή την ιστορία, που έχουν αλληλόγια αυτοί έχουν να κάνουν και με την προσωπική του ανάδειξη και με τις δεσμεύσεις με τις οποίες τον κρατάνε και με τον τυχοδιοκτισμό του που είναι πάρα πολύ μεγάλος. Έχει τυφεί στην Αφρική, η Γαλλία τα έχει μαζέψει και φεύγει με μεγάλη δυσκολία από την Αφρική. Είναι και λίγο αστείο, ξέρετε, μια χώρα η οποία δεν μπορεί να εκενώσει ορισμένες μονάδες από αφρικανικές χώρες, θέλει να νικήσει στη Ρωσία. Τέλος πάντων. Λοιπόν, και γι' αυτό διαδραματίζει αυτό το ρόλο.
είμαστε στην πιο επικίνδυνη φάση του πλανήτη, εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες, σίγουρα μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, διότι υπάρχουν όλα αυτά τα λόμπι, όλοι αυτοί οι σχεδιασμοί, οι οποίοι ναι, είναι διατεθειμένοι να διακινδυνεύσουν ακόμη και ένα ολοκαύτωμα σε πλανητική κλίμακα. Και σίγουρα μια τεράστια στρατιωτική σύγκρουση. Το δυστύχημα είναι, και επανέρχομαι και όπου ξεκίνησα, ότι ο ελληνισμός δεν έχει εθνική κυριαρχία προκειμένου να πλέψει μέσα σε αυτά τα τόσο σταραγμένα νερά. Δεν έχει, ή και αυτοί που θα έπρεπε να συζητούν γι' αυτό ασχολούνται περί άλλων τελικώς. Αναφέρεστε στην αντιπολίτευση εν προκειμένου. Βεβαίως, αντιπολίτευση και συμπολίτευση. Όλοι μαζί ασχολούνται με άλλες ατζέντες. Με συγχωρείτε. Ασχολείται, η κυβέρνηση όμως δεν είναι εδώ για να παίξει το ρόλο μιας εθνικής δύναμης, έστω δεξιάς. Εγώ δεν είμαι δεξιός, αλλά δεν έχει σημασία. Ούτε είναι για να παίξει αυτό το ρόλο. Είναι για να παίξει το ρόλο του, του υπηρέτηση των συγκεκριμένων ξένων, Αμερικανικών κυρίως και δευτερευόντως Γερμανικών και Ισραηλινών συμφερόντων. Ωραία, και η αντιπολίτευση κάνει κάτι διαφορετικό, για να το καταλάβω. Και εκεί είναι το ζήτημα, ότι έχουμε μια αντιπολίτευση, η οποία σε πάρα πολύ μεγάλο μέρος της, το μεγαλύτερο μέρος της, είναι εξίσου ελεγχόμενη, έχει δώσει εξετάσεις. Θυμίζω ότι την αδιανόητη αυτή συμφωνία για τις Αμερικανικές βάσεις τη διαπραγματεύτηκε και την κατέληξε ο ΣΥΡΙΖΑ. Θυμίζω ότι για το Παλαιστινιακό, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΛ ταυτίστηκαν απολύτως με την πλέον επιθετική γραμμή του σιωνισμού. Δεν είναι καμία διαφωνία με την κυβέρνηση. Κάποια στιγμή στην πορεία ψέλησαν κάποιοι από το ΣΥΡΙΖΑ κάτι για πιο ισορροπημένη στάση και φρόντισαν να μην ακουστεί και πολύ. Μα το σύστημα αξίας νιώθει τόσο ισχυρό, διότι δεν ελέγχει μόνο την κυβέρνηση. Δεν ελέγχει μόνο την κυβέρνηση. Δεν θα αισθανόταν ασφαλές. Ελέγχει και το μεγαλύτερο μέρος της αντιπολίτευσης. Από χρόνια. Μέσα σε αυτό το κλίμα, και θέλω να σταθούμε, με αυτό θα κλείσουμε σήμερα, κύριε Τζιμά, μου έκανε εντύπωση αυτή η αναφορά που έκανε προηγουμένως ο κύριος Σταυρόπουλος, ο γνωστός Στάθης, ο σκητσογράφος. Μας παρέπεμψε σε μία ανάρτηση, μας είπε πόσο πιο κοινικά ισχυροί παγκοσμίως να στο πούν, σε μία χθεσινή ανάρτηση του Elon Musk, δική του. Και μάλιστα την ημέρα που, όπως είπε ο Στάθης, στα εργοστάσια της Τέσλα στη Γερμανία καταργήθηκαν οι συλλογικές συμβάσεις και εκτοξεύτηκε και ένας super wow space πύραυλος του Musk στο διάστημα. Ποια είναι η ανάρτηση? Διδάξτε ένα λαό να μισεί τον εαυτό του και την ιστορία του και είναι ανυπεράσπιστος απέναντι στους ιούς του μυαλού. Μπορούν να επαναπρογραμματιστούν οι άνθρωποι, οι λαοί δηλαδή, με ευκολία. Το ξέρουμε αυτό πολύ καλά. Για να αναφέρω ένα τελείως εμπειρικό παράδειγμα, ο ελληνικός λαός ήταν ένας από τους πλέον φιλικούς προς τους Παλαιστινίους λαούς. Τώρα η ποσόστοση έχει αλλάξει σημαντικά. Δεν άλλαξε κάτι στην πραγματικότητα τη στάση των Παλαιστινίων απέναντί μας, άλλαξε η προπαγάνδα. Κοιτάξτε, ζούμε, το έχω πει και άλλη φορά, την εποχή της νάρκωσης. Τα ναρκωτικά είναι το πιο εύκολο πράγμα. Είτε μιλάμε για τα παραδοσιακά συμβατικά χημικά ναρκωτικά, είτε για την κυριαρχία της συγκίνησης, του streaming, πανομοιότυπων νοημάτων που έρχονται από πάρα πολλές διαφορετικές υποτίθεται ψυχαγωγικές σειρές, ταινίες, τραγούδια, star system, κοινωνία του θεάματος κτλ. Κτλ. Από το εκπαιδευτικό σύστημα και πάει λέγοντας. Και αυτή είναι μια αναγκαία προϋπόθεση προκειμένου αυτό το 1% που έχει την εξουσία να μπορεί να τη διατηρεί. Πρέπει να μπορούμε να συγκρουόμαστε. Το σύστημα έχει καταλάβει ότι ο κόσμος θέλει συγκρούσεις. Θέλει να μπορεί να ψηφίσει. Θέλει να μπορεί να πει τη γνώμη του. Το ζήτημα είναι να το κάνει πάντα επί των τριτευούσεις και παρακάτω σημασία ζητημάτων. Μπορείς να συγκρούεσαι όσο θες για το πόσα φύλλα υπάρχουν. Μπορείς να παίξεις και ξύλο αν θες, μπορείς και να υλοσκοτωθείς. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Δεν μπορείς όμως να συγκρούεσαι για το αν η Ελλάδα ανοίξει τη Δύση. Και αυτό το έχει πετύχει. Μπορείς να συγκρούεσαι όσο θες για το εάν θα
πρέπει το ιδιωτικό, το απογευματινό χειρουργείο να είναι 300 ή 400 ευρώ, αλλά δεν μπορείς να συζητάς την ύπαρξη ενός μόνο δημοσίου συστήματος υγείας για όλους ανεκτερέτως. Μόνο αυτό. Μπορείς να αγανακτείς στις πλατείες για το ότι ένας άνθρωπος 72 χρονών καρκινοπαθής δεν άντεξε και αυτοκτόνησε, δεν μπορούσε να περιμένει άλλο μήνες, και από πάνω να τον δουλεύουν κιόλας ότι ήταν, ήρθε, βρέθηκε το φάρμακο, αλλά εσύ δεν πήγες. Ή τα παιδιά στην εντατική για να πληρώσουν, εκτός αν είναι στο πακέτο της ιδιωτικής ασφαλιστικής. Εδώ έχουμε φτάσει. Ακριβώς. Άρα λοιπόν, αυτό το οποίο λέει ο Έλον Μάσκ, ο οποίος δεν είναι κανένας προφήτης του σοσιαλισμού, κομμάτι της ίδιας ελίτ είναι. Απλώς έχει και τη δική του ατζέντα για λόγους που εκείνος τους ξέρει. Αυτό το οποίο λέει είναι απολύτως σωστό. Όχι ως κάτι που θα γίνει, ως κάτι το οποίο εν πολύ έχει γίνει. Κοιτάξτε το πόσο εύκολα, δεν είναι μακρινό το παράδειγμα. Υπήρχε κανείς 10 χρόνια πριν, 12 στην Ουκρανία, που διανοούνταν να πολεμήσει με τη Ρωσία, μια μικρή ακροδεξιά μειοψηφία. 10 χρόνια μετά, μετρούν ήδη 10 χρόνια πολέμου από το 2014. Οι άνθρωποι χάσαν τη χώρα τους, σκοτώνονται κατά δεκάδες χιλιάδες. Γιατί? Για να μπορούν να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ. Σκεφτείτε το, μιλάμε για ένα λαό, όπως έλεγαν στην αρχή του πολέμου, που λέγαν διάφορες παρουσιάστρες και παρουσιαστές, αυτοί οι πρόσφυγες δεν είναι σαν τους άλλους τους μελαχρινούς, είναι σαν και εμάς ξανθοί, σαν και εμάς αυτός ο λαός. Λοιπόν, αυτός λοιπόν ο ξανθός λαός σαν και εμάς, σκοτώνεται εδώ και 10 χρόνια για να μπορεί να μπει στο ΝΑΤΟ. Αν αυτό δεν είναι επαναπρογραμματισμός μιας ολόκληρης κοινωνίας, τι είναι? Εμείς οι ίδιοι ως λαός δεν αντιδρούμε για το ότι αρνούμαστε να υπερασπιστούμε την Κύπρο, αλλά θέλουμε να υπερασπιστούμε το Ισραήλ στην Ερυθρά Θάλασσα. Να ήταν το Ισραήλ, τα πλοία να υπερασπιστούμε, ποια Κύπρο? Τα πλοία που πηγαίνουν στο Ισραήλ, ακριβώς. Λοιπόν, αυτό είναι ο ορισμός του ότι η προπαγάνδα έχει πιάσει καλά και οι δημοσκοπήσεις έρχονται απλώς να μετρήσουν το πόσο καλά έχει πιάσει προπαγάνδα. Το μόνο αισιόδοξο είναι ότι παρόλη αυτή τη δουλειά υπάρχει ένα σημαντικό κομμάτι του ελληνικού λαού και των λαών γενικώς, το οποίο ακόμη αντιστέκεται διανοητικά και όχι μόνο σε αυτό το πράγμα. Κύριε Τζίμα, θα κλείσω με μια επισήμαση ενός φίλου ακροατή εδώ. Αυτοί λέει που πρώτοι θα έπρεπε να ασχολούνται με το πού πάει το καράβι το δικό μας η Ελλάδα, δεν είναι ούτε η αντιπολίτευση ούτε τα κόμματα. Ο λαός θα έπρεπε πρωτίστως να ασχολείται με αυτό, γιατί αυτοί είναι οι επιβάτες του καραβιού και μάλιστα στην οικονομική θέση κάτω από τα ίσαλα του καραβιού. Κάτω από τα ίσαλα του καραβιού. Αυτοί θα πάνε στον πάτο μόλις το καράβι βουλιάξει. Οι υπόλοιποι έχει μπορεί δίκιο. Και να διαφύγουν, λέει. Έχει δίκιο ο ακροατής για τη θέση των λαϊκών στρωμάτων. Ξέρετε τι νομίζω, ότι μερικές φορές το βλέπω σε συνομιλίες και με συγγενείς μου κτλ. Μας είναι δύσκολο να πιστέψουμε ότι έχουμε φτάσει σε τέτοιο επίπεδο παρακμής. Παρότι είναι αναγκαίο να το συνειδητοποιήσεις για να σηκωθείς, πολλοί κόσμος το βρίσκει αυτό το αδιανόητο που δεν θέλει να το επεξεργαστεί. Το ότι φτάσαμε εδώ που έχουμε φτάσει. Θα διαβάσω και το μήνυμα του Ηλία, γιατί είναι τροφή για την τελευταία κουβέντα. Εμείς, λέει, οι πολίτες κοιμόμαστε όρθιοι. Ο κάθε βουλευτής από όλες τις εκλογικές περιφέρειες ψηφίζει ότι πει το κόμμα του στη Βουλή. Γυρνάνε μετά τα σουκού στις πόλεις, στα χωριά που τους ψήφισαν και περιφέρονται στους δρόμους σαν να είναι όλα φυσιολογικά, για να μην πω ότι τους κάνουν και τεμενάδες. Δεν εννοώ, λέει, να τους πλακώσουν στο ξύλο ή να τους βρίσουν. Αλλά δεν τους βάζουν στη μέση να τους ρωτήσουν, να λογοδοτήσουν στην κοινωνία. Καταρχάς να πούμε ότι ο κάθε βουλευτής ψηφίζει σε μεγάλο, δεν θέλω να είμαι μεσοπεδετικός, αλλά σε πολύ μεγάλο αριθμό, ό,τι πει το κόμμα και ό,τι πει ο χορηγός του. Μην τον ξεχνούμε το χορηγό. Δηλαδή το μαύρο χρήμα κάνει πάρτι. Πόσα αλήθεια θα πληρώσουν οι υποψήφοι ευρωβουλευτές προεκλογικές καμπάνιες σε πανελλαδική επικράτεια? Πόσοι πρόεδροι των κομμάτων που έχουν ανοιχτή κάλπη, ψηφίζει όποιος θέλει, οι υποψήφοι πρόεδροι γυρνούν όλη τη χώρα? Έχουν πει ποτέ οι υποψήφοι πρόεδροι της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΙΝΑΛ, τι ξόδεψαν για να είναι υποψήφοι και από ποιο λογαριασμό διακίνησαν τα ποσά? Όχι μια απάντηση.
Το δεύτερο είναι ότι το σύστημα εξουσίας εφαρμόζει και ένα άλλο πράγμα, το οποίο λέγεται συντεχνιασμός. Έρχεται και σου ψιθυρίζει τον πανεπιστημιακό, το λέω λόγω του ρόλου μου. Εντάξει, δεν σε αρέσει η χώρα όπως είναι. Εγώ όμως σου φτιάξα μεταπτυχιακά με δίδακτο να παίρνεις ένα δεύτερο μισθό. Λέει στο γιατρό, δεν σε αρέσει πώς είναι ο ΣΕ, το καταλαβαίνω. Αλλά εγώ σου ανοίγω μια δεύτερη αγορά να παίρνεις τα 300 και τα 1000 και τα 2000 το απόγευμα. Και έτσι προσπαθεί να αποσπάσει μικρές, που τελικά δεν είναι και τόσο μικρές όμως, μερίδες του πληθυσμού από το να σκεφτούν ως πολίτες. Και ξέρετε, κάθε ολοκληρωτικό, κάθε αυταρχικό καθεστώς, δεν μου αρέσει όσο ολοκληρωτικό, αυτό δεν κάνει. Δηλαδή, η Χούντα τι έκανε, του έλεγε κάτσε ήσυχα, μη μιλάς και δεν θα σε πειράξω. Αυτό λέει και το συγκεκριμένο σύστημα που έχουμε σήμερα. Το ίδιο πράγμα. Καθίστε ήσυχα, μη μιλάτε, μη γίνεστε επικίνδυνοι και κάποιοι από εσάς, όλο ένα και λιγότερο θα μου πείτε, αλλά κάποιοι από εσάς μπορούν να βγάλουν και ένα χαρτιλίκι παραπάνω. Θα κλείσω με ένα μήνυμα. Θέλω να τα ακούσετε, κύριε Τζίμα, που έρχεται από την Αγγλία, από το φίλο το Χρήστο. Καλημέρα, λέει. Είναι φανερό πως με μαθηματική ακρίβεια, αν συνεχίσουν έτσι τα πράγματα, θα οδηγηθούμε έκοντες άκοντες σε γενικευμένη σύραξη. Ζω στην Αγγλία και εδώ η ζωή κυλά ήρεμα όσο μπορούμε ακόμη να πάμε στο σούπερ μάρκετ και να αγοράσουμε τα απαραίτητα. Όμως, εάν κάποιος κάψει λίγο στην επιφάνεια, θα βρει ακριβώς την ίδια εικόνα που επικρατεί και στην πατρίδα μου, την Ελλάδα. Ο κόσμος είναι μπερδεμένος. Οι μεν προσπαθούν να είναι πολιτικά ορθοί, οι δε ακολουθούν τυφλά ένα σύστημα. Υπάρχουν και εδώ φωνές που είναι φωνές λογικής, αλλά χάνονται ή καταπίνονται. Το θέμα είναι παντού της δυστοπίας. Σωστό, συμφωνώ μαζί του. Είναι πολύ καιρή η ανάλυση του. Απλώς στην κάθε χώρα εκφράζεται με βάση και τις εθνικές ιδιαιτερότητες. Κάποιες χώρες διατηρούν μια ορισμένη θεσμική αξιοπιστία ακόμα, έστω μικρή. Κάποιες χώρες δεν έχουν καμία θεσμική αξιοπιστία, όπως είναι η δική μας πατρίδα δυστυχώς. Κύριε Τζίμα, σας ευχαριστώ. Καλημέρα. Εγώ ευχαριστώ. Θα τα ξαναπούμε. Καλά.